σχέση τις προετοιμασίες που έχουμε κάνει για το αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου μας, που θεωρούμε ότι για το νησί μας αλλά και για την κοινωνία μας είναι ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα. Προεκλογικά προσδιορίσαμε με ακρίβεια την κατάσταση που επικρατούσε στην ΚΟΑ αλλά και στην Ελλάδα και θέσαμε τους βασικούς άξονες στο στόχο μας που αφορούσαν την προετοιμασία του Δήμου και τις δράσεις για την αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στις οικογενειακές μας επιχειρήσεις και στην ανεργία. Στο πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου, πριν από 2 χρόνια, καθορίσαμε με σαφήνεια τις προτεραιότητες των στόχων μας και τους άξονες των δράσεών μας και παράλληλα θέσαμε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που έπρεπε να υλοποιήσουμε στην τριετία 2012-2014. Σήμερα προετοιμάσαμε το δεύτερο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου μας με σαφή κατεύθυνση την παρουσίαση των προτάσεων αλλά και την αναζήτηση συγκλήσεων στο τεράστιο θέμα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που θα υπηρετεί την κοινωνία μας και τους πολίτες. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι ανταποκρίθηκαν όλα τα κόμματα και με εκπροσώπους τους θα απαντήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το ότι εκπροσωπεί την κυβέρνηση και τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό με επιστολή του ο Γενικός Γραμματέας του Τουρισμού, ο κύριος Λιάσκος, αποδεικνύει τη σοβαρότητα του εγχειρήματος της οργάνωσης ενός τοπικού αναπτυξιακού συνεδρίου. Παράλληλα, η αποδοχή, η παρουσία και η συμμετοχή με ομιλίες εξαίρετων προσκεκλημένων της επιστήμης, της διοίκησης και της πολιτικής αναδεικνύουν το γεγονός και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα απαντήσεων σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αποδέχτηκαν την πρόσκληση και συμμετέχουν με εισηγήσεις στα στελέχη των 3 παρατάξεων του Δήμου μας, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, πλην της δύναμης αλλαγής και εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων μας. Στο συνέδριο, περιληπτικά σας αναφέρω ότι τίθενται και αναλύονται κρίσιμα θέματα που προβληματίζουν όλους μας, όπως το περιεχόμενο της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, ο θαλάσσιος τουρισμός, οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, η αντιμετώπιση του all inclusive, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η εθνική τουριστική πολιτική και η κοινωνική προστασία. Επίσης, και είναι φυσικό και επιβεβλημένο ότι θα παρουσιαστούν οι επικυρωποιημένοι άξονες των δράσεων της Δημοτικής Αρχής εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Στα πλαίσια του συνεδρίου και παράλληλα με τις εργασίες του, θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Οικονομίας και Ανάπτυξης του Δήμου της ΧΟ έκθεση τοπικών προϊόντων, που έχει ως στόχο την ανάδειξη και την πρόωθηση του τοπικού σήματος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στην τουριστική αγορά. Για μια ακόμη φορά θα επαναλάβω ότι η προετοιμασία ενός συνεδρίου με περιεχόμενο την ανάπτυξη του τόπου μας έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, αφού αφενός αποτυπώνονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων, τίθενται προβληματισμοί για την αλλαγή των συνθηκών και άρα των κατευθύνσεων που πρέπει να πάρουμε και προσδιορίζονται οι στόχοι που εκ των προτέρων θα έχουν συμφωνηθεί ώστε να είναι γνωστοί στους πολίτες και στην κοινωνία. Παράλληλα, και γίνεται και αυτό κατανοητό και ανοιχτό, κινητοποιούνται πολίτες και στελέχη του Δήμου, αποκτιούνται γνώσεις, αναθεωρούνται απόψεις και εν τέλει οι εργασίες του συνεδρίου συμβάλλουν πολλαπλά στην αναπτυξιακή πορεία του κάθε τόπου. Ως Δήμαρχος οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους στην προετοιμασία του συνεδρίου και φυσικά το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου μας που προπίεσαν για να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων. Επίσης,
να παρακαλέσω και να ευχαριστήσω και εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, που πιστεύω ότι θα συμβάλλετε με την εργασία σας και τις προσπάθειές σας, ώστε οι εργασίες, η προετοιμασία αλλά και οι εργασίες του συνεδρίου να μεταφερθούν όσο γίνεται πιο πλατιά στην κοινωνία της χώρας. Σας ευχαριστώ.